Θα διαβάσουμε τη χάρη του Θεού από τη σελίδα 1068. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους και το 12ο κεφάλαιο. Όλο το 12ο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 1068, η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους και κεφάλαιο ΙΒ. Λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι, όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, να απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσε ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχομεν με θυπομονή στον προκείμενον εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ώστις, αντί της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την αισχήνην και κάθισεν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας, δεν αντιστάθετε έτοιμε χρυσαίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα «Ιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου μηδέα, θυμής ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα, πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοιοί. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών ήχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς, δεν θέλομεν υποταχθεί πολλών μάλλον εις τον Πατέρα των πνευμάτων και ζήσει, διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας επαιδεύον ημάς, κατά την αιρέσκειαν αυτών, ο δε προς τον συμφέρον ημών, δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δε φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκευχαυνομένα χείρας και τα παραλυλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ορθάσοδους. Δια να μην εκτραπεί το χολόν αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου δεις θελειδή των Κύριων. Παρατηρούντες, μήπως στερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα τις πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι τις πόρνος η βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της δια μία βρός συνεπόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, και εις ζώφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εις άλπιγκος ήχων και φωνή λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην αλληλήθει πρέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον και ζώων αν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσο φοβερόν ήταν το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε «Κατάφοβος είμαι και έντρομος». Αλλά εσείς προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις πηλιάδας αγγέλων, εις πανηγυρήν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε λοιπόν, μην καταφρονίστε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονίσαντε στον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφόμεν το λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ, εγώ σίω, ουχή μόνο την γη αλλά και τον ουρανόν, το δε έτι άπαξ δειλή, των σαλευωμένων την μετάθεση ως χεροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών με σέβας και με βλάβια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Αμήν. Αλήθειες πολλές και σημαντικές που αφορούν όλους μας.
Εγώ θα αρχίσω από την πρώτη και χειρότερη αλήθεια για μας, ότι ο Θεός την επήρ καταναλύσκων. Ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Ότι ο άνθρωπος ό,τι αν σπείρει, αυτό θα θερήσει. Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Δεν μπορεί να σπέρνεις στάρι και να θερίζεις τσουκνίδες. Δεν γίνεται. Αν θερίζεις τσουκνίδες, είναι γιατί έσπειρες τσουκνίδες. Και όποιος θερίζει στάρι, είναι γιατί έσπειρες στάρι. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε και ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Ο Θεός επίσης είναι απείραστος κακών. Δεν πειράζεται από κανέναν. Ναι. Δεν σκανδαλίζεται. Είναι απείραστος κακών. Και δεν πειράζει κανέναν. Ναι. Δεν σκανδαλίζει κανέναν. Ναι. Και θέλει να γίνουμε μιμητέ του Θεού. Περπατούνται σε αγάπη. Να μην πειράζουμε κανέναν και να μην πειραζόμαστε από κανέναν. Να μην σκανδαλίζουμε κανέναν και να μην μας σκανδαλίζει τίποτα. Φοβερής αλήθειας. Άλλη αλήθεια τρομακτική. Ότι εμείς δεν προσήλθαμε σε μια εκκλησία ανθρώπινη και γήινη του Θεού, όπως την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή σε όρος ψηλαφόμενων και κεόμενων με πυρ. Αλλά εμείς προσήλθαμε εις όρος μη ψηλαφόμενων, μη κεόμενων με πυρ, που δεν έχει σκοτάδι, ζώφο, αλλά είναι όρος Σιών, πόλη Θεού ζώντος, επουράνια Ιερουσαλήμ. Ακόμη η κοινωνία μας είναι μυριάδες άγγελοι και η εκκλησία μας είναι εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Και ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, που είναι η κεφαλή της εκκλησίας, είναι κριτής πάντων, γιατί στον Χριστό εδόθη πάσα εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Αλλά προσήλθαμε και εις πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. Αυτή είναι η αδελφή μας. Αυτή είναι η συνάθρησή μας. Δίκαιοι που έλαβαν την τελειότητα. Και ακόμη εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν Χριστόν και σέμα καθαρισμού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Προσήλθαμε στην επουράνιο Ιερουσαλήμ, στην πόλη των εορτών ημών, στην εκκλησία που κεφαλή είναι ο Χριστός και σώμα του Χριστού, όλοι εμείς καθώς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Μια άλλη αλήθεια μεγάλη είναι ότι όντες περικυκλωμένοι υπό το σού του πλήθους, νέφους, αγίων, μαρτύρων, κάτι πρέπει να κάνουμε. Μέσα σε αυτή τη γη της επαγγελίας, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, κάτι πρέπει να κάνουμε για να απολαύσουμε τη σπορά μας, η οποία δεν είναι σπορά στη σάρκα, γιατί θα θερήσουμε φθορά, αλλά είναι σπορά στο πνεύμα για να θερήσουμε ζωή αιώνιο. Και ξέρετε, έχει και ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό η σπορά η δική μας. Ξεκινάει καλά, αλλά μπορεί και να μην τελειώσει καλά. Ο Σαμσόν ξεκίνησε μέσα σε υπέροχες συνθήκες ουράνιες. Αλλά επειδή στη ζωή του δεν έσπειρε στο πνεύμα, αλλά έσπειρε στη σάρκα, κατέληξε να μην βλέπει, χωρίς όραση, εχμάλωτος,
Και όταν στο τέλος μετενόησε, δεν άλλαξε η ζωή του, αλλά άλλαξε ο θάνατός του. Αν δεν μετανοούσε, θα πέθαινε εκεί που δεμένος θα αλώνιζε σαν βόδι. Ευτυχώς μετανόησε στο τέλος της ζωής του και πέθανε ένδοξος, και ο καρπός του θανάτου του ήταν πολύ περισσότερος από τον καρπό της ζωής του που ήταν μέσα στη σάρκα. Και εμείς λοιπόν, αδελφοί, ήρθαμε εδώ με χάρη, με έλεος Θεού, με θαύμα, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί υπάρχει και μία άλλη μεγάλη αλήθεια, πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ μια φορά ακόμη, εγώ ο Θεός τώρα θα σύσω όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, γιατί θέλω με αυτό το νέο πνευματικό σεισμό που θα κάνω να γκρεμίσω όλα τα σαλευόμενα, να τα μεταθέσω και να παραμείνουν τα μη σαλευόμενα, τα ασάλευτα. Μας τα λέει όλα ο Θεός. Ποιοι είμαστε, που είμαστε, πώς προχωράμε, πώς πρέπει να προχωράμε και τι θα γίνει στο τέλος. Τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει τις έσχατες ημέρες? Να γκρεμίσει τα σαλευόμενα, να τα μεταθέσει και να υψώσει και να συστήσει τα ασάλευτα. Και το μεγάλο ερώτημα που μας θέτει ο Θεός, αλλά και εμείς τον εαυτό μας, όταν θα γίνει αυτή η μετάθεση των σαλευωμένων, εμείς θα είμαστε στα ασάλευτα τα οποία θα συστήσει και θα υψώσει, ή θα είμαστε στα σαλευόμενα τα οποία θα μεταθέσει? Τρομακτική ερώτηση. Τρομακτική ερώτηση. Θα κάνει μεταθέσεις ο Θεός όλων των σαλευωμένων. Θα κοσκινήσει το στάρι του για να το ξεχωρίσει από την ήρα. Θα βάλει στις αποθήκες του το καλό και υγιές στάρι και στη φωτιά τα σκύβαλα. Άρα ξέρουμε, είναι γεγραμμένο, η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι επίκειται σεισμός πνευματικός που θα μεταθέσει τα σαλευόμενα και θα συστήσει, θα φανερώσει και θα υψώσει τα ασάλευτα. Γιατί το έργο του δεν γίνεται με σαλευόμενα, γίνεται με ασάλευτα. Και τότε στην Παλαιά Διαθήκη δεν βρήκε ούτε έναν, και βρήκε μία γυναίκα για να δημιουργήσει ασάλευτα. Και τώρα σε όλη την οικουμένη δεν βρίσκει κανέναν. Θα βρει όμως μία γυναίκα την περιστερά του. Μία εκκλησία αγία, τέλεια, την οποία θα καταστήσει ένδοξη. Μία έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ετήτων τιούτων, για να φέρει το Σαμσόν. Και ο Σαμσόν είναι ο Ιησούς Χριστός εμάς. Θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, να καταστρέψει το σκοτάδι και να έρθει πλήρης φως. Εάν όλα αυτά είναι αλήθεια που είναι, το ερώτημα είναι τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Και επειδή πολλές φορές ο άνθρωπος όπως ο Μανωές σκέφτεται πολύπλοκα, ο Θεός όμως απαντάει απλά. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Δες πρώτα μέσα από τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, και μέσα από το καθρέφτισμα που είναι η ζωή σου και η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τι δέντρο είσαι.
Αν είσαι δέντρο καλό, θα έχεις καλό καρπό. Αν ο καρπός αρχίζει και σαπίζει, αρχίζει και χαλάει το δέντρο. Η ελιά, λέει, έχει δάκο. Και σαπίζουν οι ελιές. Όταν όμως πρωτοβγήκαν, ήταν κάτι ελιές σαν τα κρύα τα νερά. Αν δεν τις φροντίσεις γρήγορα, θα είναι άχρηστες ελιές. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το μήνυμα είναι: ο Θεός έχει τη λύση. Στην προτείνει. Την αποδέχεσαι. Σήμερα που ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό, η καρδιά μας μαλακώνει, συντρίβεται, το πνεύμα μας ταπεινώνεται, τρέμουμε στο Λόγο του Θεού, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αποφάσεις, αποφάσεις υπακοής και αγιασμού, σαν τη γυναίκα του Μανοέ, σαν το Μανοέ, ώστε να γεννηθεί ο Σαμψών και να είναι Σαμψών. Και θα μπορούσε να γεννηθεί ο Σαμψών, αλλά ποτέ να μην είναι Σαμψών. Αν η μητέρα του άρχισε και του κάνει ωφέλειες, έτσι δεν τα λένε, θα το κούρευε λιγάκι να το κάνει πιο όμορφο, και αν επειδή κάποια στιγμή αισθανόταν αδυναμία, έπινε και κάνα ποτηράκι κρασάκι. Θα γεννιότανε με το όνομα Σαμψών, αλλά δεν θα ήταν ποτέ όπως ο ήλιος. Είναι η μέρα καλών αγγελιών και σοβαρών αποφάσεων. Καλών αγγελιών και σοβαρών αποφάσεων. Καλών αγγελιών, αλλά και κακών, όταν δεν πάρθουν σοβαρές αποφάσεις. Ανορθώσατε λοιπόν τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα. Μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Μην την περιφρονείς. Μην χάνεις το θάρρος σου όταν σε ελέγχει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Γιατί όταν μας ελέγχει ο Θεός και όταν μας επαιδεύει ο Θεός, είναι γιατί μας αγαπάει, και αν μας μαστιγώνει, είναι γιατί μας παραδέχεται. Γι' αυτό ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα, τα κουρασμένα, τα πιασμένα χέρια, και λάβετε δύναμη στα παραλελειμμένα γόνατα. Και κάμετε στα πόδια σας από εδώ και στο εξής ορθάς οδούς. Κρασί και σίκερα και ακάθαρτον μη φάγετε. Και τούτο βεβαίως στην Καινή Διαθήκη είναι ό,τι είναι σαρκικό και έξω από την καθαρότητα του Λόγου του Θεού. Μη φάτε, μη πιείτε. Το πεδίο μη το κουρεύσετε. Το έργο του Θεού, το έργο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, διατηρήστε το σε αγιασμό. Ποιο είναι το έργο που σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός, αδελφοί, τα παιδιά σου, σε αγιασμό. Για να βγεις Σαμψών από εκεί. Ποιο είναι το έργο που σου έχει εμπιστευτεί, αδελφέ μου, ο Κύριος, η οικογένειά σου, Σαμψών. Ποιο είναι το έργο που σου έχει εμπιστευτεί, αδερφέ, η ζωή σου, Σαμψών. Αφιέρωση, υπακοή, για να γεννηθεί ο Σαμψών στη ζωή σου, στην οικογένειά σου. Και η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα σαν εκκλησία, αδερφοί, Σαμψών. Τον Αδάμ τον έβαλε και την Εύα μέσα στον κήπο για να προσέχει και να εργάζεται τον παράδεισο. Κατά τον ίδιο τρόπο μας έβαλε και εμάς εδώ, να προσέχουμε και να εργαζόμαστε τον παράδεισο
που ο Θεός φτιάχνει. Και πώς θα γίνει αυτό? Τι σημαίνει να μην φάω, να μην πιω κρασί και να μην πιω σίκερα και να μην τρία πράγματα και να μην τρώγω ακάθαρτα? Παρατηρούντες. 14 εδάφιο. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Πώς? Παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού πρώτον. Μην τυχόν βγήκες έξω από τη χάρη του Θεού. Και έξω από τη χάρη του Θεού βγαίνουμε όταν χάνεται το ταπεινό πνεύμα που πρέπει να έχουμε, όταν χάνεται η συντετριμένη καρδιά που πρέπει να έχουμε και όταν δεν τρέμουμε στο Λόγο του Θεού που πρέπει να τρέμουμε. Μήπως κάποιος στερείται από την απόλυτη χάρη του Θεού? Πρόσεξε το κρασί. Μη σου χαλάσει τη χάρη του Θεού. Πρόσεξε τη χάρη του Θεού. Μην πάψει να υπάρχει. Και πώς θα το καταλάβεις? Το βλέπεις. Βλέπεις αν ζεις μέσα στη χάρη του Θεού. Το βλέπεις στο πρόσωπο της γυναίκας σου. Είναι χαρούμενη, νευριασμένη, θυμωμένη, στενοχωρημένη, πληγωμένη. Έχαθη η χάρη του Θεού. Το βλέπεις στο πρόσωπό σου, στον καθρέφτη. Είναι γελαστό. Είναι ευλογημένο. Το βλέπεις στα πρόσωπα των αδελφών σου όταν σε βλέπουνε. Μη λες, γιατί αυτός δεν με βλέπει στραβά? Εσύ φταίς. Και εσύ να μην τον βλέπεις στραβά. Και αν αυτός σε βλέπει στραβά, θα το διορθώσει ο Θεός. Αλλά αν τον βλέπεις εσύ στραβά, πρέπει να διορθωθείς εσύ. Μην αφήνουμε, αδερφοί αγαπητοί, να χαλάει το πρόσωπό μας, τα μάτια μας. Αν τα μάτια μας είναι αγαθά, τότε όλο το σώμα είναι φωτεινό. Αν τα μάτια μας πονηρεύουνε, τότε όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Δεύτερον, παρατηρούντες μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα στην καρδιά μας φέρει ενόχληση και δια ταύτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως η καρδιά μας χάλασε? Και τις περισσότερες φορές η καρδιά μας χαλάει αδίκως. Αλλά είτε δικαίως είτε αδίκως απαγορεύεται. Είναι σίκερα πια. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να φιλοξενείς την καρδιά σου πικρία. Πηγαίνεστε στο Χριστό. Γιατί η πικρία θα, η ρίζα πικρίας θα γίνει δέντρο πικρίας. Και θα γίνει οργή και θα γίνει φθόνος πικρός και ακαταστασία και αχρίον πράγμα. Ανέβηκε ρίζα πικρίας. Μάθε ότι αν την αφήσεις θα μολύνεις πολλούς. Και αν μολύνεις πολλούς θα σε μεταθέσει ο Κύριος. Γιατί είσαι από τα σαλευόμενα. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Και πώς θα το καταλάβω? Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Τι λες? Τι λες εκεί που δεν σε ακούει κανείς? Μέσα στην καρδιά σου, στον εαυτό σου. Πικρά πράγματα ή αγαθά πράγματα? Τι λες στον κολλητό σου που δεν πρέπει να έχεις? Τι λες στα παιδιά σου? Τι λες στη γυναίκα σου? Τι λες στα αδέλφια σου? Τι λες? Από αυτά που λες μπορείς να καταλάβεις αν πίνεις σίκερα και αν αυτό που θα γεννηθεί θα έχει το όνομα Σαμσόν αλλά όχι τη χάρη. Και τρίτον, μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος? Υπάρχει λοιπόν πνεύμα ταπεινού, μη χάσεις τη χάρη του Θεού. Υπάρχει ρίζα πικρίας, μη χάσεις τη συντετριμένη καρδιά. Αλλά υπάρχει και ο πόρνος και ο βέβυλος, όπως ήταν ο Ισάφ, ο οποίος για μία βρώση φακής, για ένα πιάτο φακής, για μία σαρκική απόλαυση,
περιφρόνησε τα πρωτοτόκια. Μετενόησε, αλλά όταν μετενόησε είναι αργά. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, αδελφοί? Να πιάσουμε απ' αρχής τα πράγματα. Μετανοήσατε πρώτον, και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Δεύτερον, και θέλετε λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τρίτον, και φυλαχτείτε από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη. Τέταρτον, και ύστερα, προσέξτε το πνεύμα σας, μη χάσετε τη χάρη του Θεού, θα μετατεθείτε. Επίκειται μετάθεσης σαλευωμένων και ύψωσης ασάλευτων. Και αυτό σας το λέω, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, γιατί είναι γραμμένο. Επίκειται, πλησίον είναι, μετάθεσης. Αλληλούια. Μέσα από το σεισμό το πνευματικό, εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Έτσι ας πούμε, αδερφοί. Κύριε, φτιάξε και χάρισέ μου πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Δεν τα καταφέρνω μόνος μου. Χάρισέ μου καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Δεν τα καταφέρνω. Και κάμε, Κύριε Θεέ μου, στη ζωή μου να τρέμω στο λόγο σου, ώστε εσύ να επιβλέψεις σε με, με πολύ χάρη, με πολύ έλεος, με πολύ ευλογία, και να ζω ασφαλής μέσα στη γη της επαγγελίας και να βλέπω το Σαμψόν, αλλά όχι το σαρκικό, το πνευματικό. Όχι μόνο να γεννιέται και να μεγαλώνει με τη δική μου του φροντίδα, αλλά να γεννιέται και να μεγαλώνει με τη φροντίδα του Θεού Πατρός, του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Μέρα καλών αγγελιών, αλλά και σοβαρών αποφάσεων. Σήμερα, αδελφοί, και μάλιστα τώρα, ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε, να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις. Θέλω να πάρω σοβαρή απόφαση, αμετακίνητη, αμετάκλητη. Θέλω να με κατατάξει ο Χριστός στα ασάλευτα για τη δόξα Του. Θέλω να μου χαρίσει αφιέρωση και υπακοή στο θέλημά Του και στο λόγο Του. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε. Θέλουμε. Ο αδερφός Σπύρος ο Μαλέας να μας φέρει μια προσευχή με αυτό το αίτημα όμως, σας παρακαλώ. Με αυτό το αίτημα. Γνωρίζουμε ότι επίκειται μετάθεσης. Γνωρίζουμε ότι γεννιέται ο ήλιος της δικαιοσύνης που θα λάμψει πάνω από τον ήλιο το γήινο. Το γνωρίζουμε. Είναι γραμμένο, είναι βέβαιο. Και εμείς θέλουμε να είμαστε στα ασάλευτα. Αμήν, αδερφοί. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία μικρή.